Αγαπητοί φίλοι, εργαζόμενοι, αγρότες, συνταξιούχοι, φοιτητές, σήμερα έχουμε να αντιμετωπίσουμε το μεγάλο το κεφάλαιο, αυτοί που έχουν τα δισεκατομμύρια και καταδικάζουν το λαό ίσα ίσα να φυτοζωή. Είναι στο χέρι μας να αντισταθούμε όλοι μαζί σε αυτή την κατάσταση. Όλα φταίγουν οι κυβερνήσεις που περάσανε από τον τόπο, διότι αυτοί είναι άνθρωποι που υποστηρίζουν το μεγάλο το κεφάλαιο. Μόνο με ενότητα, με τους μικρομεσαίους, επαγγελματίες, βιοτέχνες, με τους αγρότες, με τους εργάτες, αυτοί οι εργάτες που παλεύουν καθημερινά για να τα βγάλουν πέρα. Είναι στο χέρι μας ενωμένοι να παλέψουμε αυτή την κατάσταση. Σε απελπιστική κατάσταση έχουν έρθει τα μικρά μαγαζιά με το κύμα ανατιμήσεων που σαρώνει την αγορά, ειδικότερα οι αυξήσεις στην ενέργεια έχουν ξεπεράσει και το 100% χωρίς σταμάτημα στον ορίζοντα. Αυξήσεις στο ρεύμα, πετρέλαιο, φυσικό αέριο, αυξήσεις στις πρώτες ύλες, στα εμπορεύματα έχουν δημιουργήσει κλίμα εκρηκτικό για τη βιωσιμότητα των μικρών οικογενειακών μαγαζιών. Ήδη μεγάλος αριθμός συναδέλφων κλείνουν τα μαγαζιά τους. Στο διάστημα αυτό δεν μπορούμε να ανταπεξέλθουμε τη λειτουργία των μικρών επιχειρήσεων. Και αναγκάζονται πολλοί συνάδελφοι να κλείσουν τα μαγαζιά. Προχτές είχαμε συνάντηση στη Θεσσαλονίκη επαγγελματίες βιοτέχνες και αυτοί εκφραστήκαν το ίδιο, ότι πανελλαδικά υπάρχει θέμα, πρόβλημα, αναγκάζονται και πηγαίνουν στη Βουλγαρία να πάρουν καύσιμα. Φανταστείτε, και μετά λέμε είμαστε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια Ευρωπαϊκή Ένωση? Για να καταδικάζουν τους λαούς, για να πίνουν το αίμα των λαών. Και τούτη η κυβέρνηση και οι προηγούμενοι είναι τσιράκια αυτών. Πρέπει εμείς ενωμένοι να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Δεν αντέχουμε άλλες πιέσεις, συνάδελφοι. Βλέποντας τα κοστολόγια να ανεβαίνουν, είναι ευθύνη της κυβέρνησης και όχι των μαγαζιών να προστατεύσει το τραπέζι της λαϊκής οικογένειας. Κανένα μέτρο όμως δεν παίρνει προς αυτή την κατεύθυνση. Αρνείται ακόμα και τη μείωση του ΦΠΑ. Οι επαγγελματίες βιοτέχνες και οι μικροί έμποροι στενάζουν κάτω από αυτή την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων λέει, ως εδώ δεν αντέχουμε άλλο τον εμπειγμό κάθε υγιώς σκεπτόμενο συνάδελφο να καταδικάσει την αυτήν την αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης. Μιλάνε για ανάπτυξη, όχι για το λαό, για το μεγάλο κεφάλαιο, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, για τα πολυκαταστήματα που μία μέρα στην άλλη βάλαν άλλες τιμές. Τα είχανε τόνοι εμπορεύματα στις αποθήκες και μία μέρα στην άλλη ανεβάσαν τις τιμές για να πηγαίνει ο κόσμος και να μην μπορεί να ψωνίσει. Αυτά που ζητάμε και διεκδικούμε είναι αυξήσεις στους μισθούς και στις συντάξεις, που οι συντάξεις αυτή τη στιγμή είναι συντάξεις πείνας. Παίρνουν οι άνθρωποι 600-700 ευρώ και πάει και τα δίνουν στο ρεύμα και δεν έχουν να φάνε. Ποια κυβέρνηση μας λέει τώρα να σοβαρευτούμε? Έχουν καταδικάσει τον λαό. Είναι στο χέρι μας να καταδικάσουμε και εμείς αυτούς όταν έρθει η ώρα. Γενναία μείωση πλαφών στις τιμές και στα βασικά είδη πλατιάς κατανάλωσης, όπως διατροφής, γάλα, αλεύρι, κατάργηση του ΦΠΑ στα βασικά είδη κατανάλωσης, κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, βενζίνη, φυσικό αέριο.
Κανένα εργατικό λαϊκό σπίτι χωρίς ρεύμα. Διαγραφή χρεών για τα εργατικά λαϊκά νοικοκυριά και για τους επαγγελματίες. Κατάργηση του τέλους επιτιδέματος για τους επαγγελματίες. Αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ. Διαγραφή χρεών στις τράπεζες και εφορία. Κανένας πληστηριασμός. Όταν περάσουν αυτά που αυτή τη στιγμή υπάρχουν, θα αρχίσουν τους πληστηριασμούς να βγάζουν έξω οικογένειες. Αυτοί είναι, αγαπητοί φίλοι, αυτή είναι η κυβέρνηση σημερινή και οι προηγούμενοι, και αυτοί βγάλαν σε πληστηριασμούς. Εγώ βασικά πήγα σε τράπεζες που θέλω να βγάλω πτυχίο, ένα συνάδελφο επαγγελματία, το σπίτι του το πετάξουν και τελευταία τη στιγμή το σώσαμε. Και ακόμα 2-3 οικογένειες. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε αυτή τη λέλεκα. Αυτοί δεν ενδιαφέρονται τίποτα άλλο. Ενδιαφέρονται να κάνουν περισσότερα χρήματα. Έχουν τα δισεκατομμύρια τους, έχουν τα κότερά τους, έχουν τις βίλες τους και από εκεί και πέρα κοροϊδεύουν τον κόσμο. Και εμείς προσπαθούμε να ζήσουμε, να ζήσουν τις οικογένειές μας. Τίποτα άλλο. Σας ευχαριστώ.